Των γηπευτικών. Τι γίνεται. Για πάμε, για πάμε. Η συνολική εικόνα από τις εξαγωγές μας τα φρούτα και τα λαχανικά είναι με μειωμένη κίνηση από απόψεως όγκου εξαγωγών σε σχέση με μια κανονική χρονιά όπως είναι το 2020, γιατί το 2021 είχαμε μειωμένες παραγωγές στα θερινά φρούτα περίπου γύρω στο 10%, αλλά με ελαφρά αύξηση των αξιών, δεδομένου ότι μεσοσταθμική τιμή πώλησης των προϊόντων μας είναι αυξημένη γύρω στο 14 με 19% αναλόγως του προϊόντος από προϊόν σε προϊόν. Με συνέπεια η συνολική αξία των εξαγωγών να είναι αυξημένη. Πλην όμως πολλές καλλιέργειες τα προϊόντα δεν έχουν συγκομιστεί, δεν έχουν διατηρηθεί για την εξαγωγή και έχουν μείνει ασυγκόμιστα και πώς το λένε, χωρίς πρόβλημα, χωρίς διάθεση σε άλλες χρήσεις. Και αυτό το κύριο Πολυχρονάκη έχει να κάνει να με εργατικά χέρια. Εκτός από εργατικά χέρια υπάρχει μια υποκατανάλωση σε παγκόσμιο επίπεδο και ειδικότερα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που μετά τον πόλεμο η υποκατανάλωση αυτή έχει εκτοξευθεί σε ένα ύψος από απόψεως ποσοτήτων υποκατανάλωσης γύρω στο 14% σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Χαρακτηριστικό είναι ότι στο 9 μήνο στη Γερμανία οι εισαγωγές από όλο τον κόσμο σε φρούτα και λαχανικά έχουν μειωθεί κατά 10% σε σύγκριση με το 2021 και οι δικές μας εισαγωγές στην Γερμανία έχουν μειωθεί κατά 16%. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η στέρηση ποσοτήτων προς μια από τις κυριότερες αγορές των προϊόντων μας είναι καθοριστική και της απορρόφησης των εξαγωμένων προϊόντων μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Γιατί αντίστοιχες μειώσεις έχουν σημειωθεί και σε άλλες αγορές. Απλώς δεν έχουμε τα επίσημα στοιχεία. Άρα χαμηλώσει η αγοραστική κίνηση των Ευρωπαίων, καταλαβαίνω. Ακριβώς, βέβαια, βέβαια. Έχει μειώσει, όπως έχει μειωθεί και στην Ελλάδα η αγοραστική κίνηση και η μείωση της κατανάλωσης. Και εκτιμούμε ότι αυτό θα συνεχιστεί όσο διαρκεί όλη αυτή η οικονομική κρίση, δεδομένου ότι προέχει η καταβολή από τα νοικοκυριά της ενέργειας και άλλων δαπανών και σε δεύτερη φάση ήρθαν τα φρούτα τα φρούτα και τα λαχανικά τα οποία είχαν ανέβει λόγω κορονοϊού τις δύο περιόδους του COVID, το 20 και το 21, που είχαμε καταγράψει αύξηση των εξαγωγών μας και ρεκόρ εξαγωγών τόσο σε ποσότητες όσο και σε αξία. Τώρα για τα κυπευτικά και ειδικότερα για τα θερμοκηπιακά κυπευτικά και δεδομένου ότι η κρίση οικονομική αλλά και η κρίση γενικώς του κόστου, αύξηση του κόστους είναι πολύ μεγάλη και όπως σας ανέφερα μπορεί να έχουμε μια αύξηση μεσοσταθμική της μέσης τιμής κατά 18-19%, πλην όμως το κόστος έχει αυξηθεί σε σύγκριση με τις αντίστοιχες τιμές πάνω από 35% και ίσως σε ορισμένα προϊόντα και πάνω από 40%, δεν καλύπτεται το κόστος της παραγωγής και έχουμε τώρα τα θερμοκηπιακά τα οποία αν θέλετε εντός εισαγωγικών ευτυχώς που οι βόρειες χώρες λόγω υψημένου κόστου της ενέργειας έχουν εγκαταλείψει τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες διότι είναι κοστοβόρος λόγω κατανάλωσης ενέργειας, ευνοεί τα θερμοκηπιακά με ηλιακή ενέργεια όπως είναι τα περισσότερα δικά μας και κατά συνέπεια είναι μια κάποια ευκαιρία για την παραγωγή των κυπευτικών μας να εκμεταλλευτούν αυτή την έλλειψη παραγωγής από τις καταναλωτές και δεν είναι τυχαίο ότι έχουν ανοίξει και έχουν ζητήσεις νέες αγορές όπως είναι παραδείγματος χάρη εκτός από τις παραδοσιακές ακόμη και σκανδιναβικές χώρες. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω κύριε, πώς μπορεί να μπει σε μια τέτοια αγορά ένας εξαγωγέας, είναι εύκολο? Πολύ πολύ εύκολο, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή όλες αυτές οι αγορές ελέγχονται ουσιαστικό στο λιανικό του εμπόριο σε πολλά μεγάλη υψηλά επίπεδα από τις αγορές λιανικής πόλης στα υπερμάρκετ, τους υπερμάρκετ, τις κάου μάρκετ και τα λοιπά και κατά συνέπεια αυτός που θα χρειάζεται να είναι προμηθευτής τους θα πρέπει να έχει
έχει συνέπεια στις παραδόσεις, να έχει τον κατάλληλο όγκο σαν προμηθευτής και τη συνέπεια και την ποιότητα των εξαγωγών προϊόντων. Η μεν ποιότητα, και θέλω να πιστεύω και συνέπεια, μπορούμε να την εξασφαλίζουν και η δική μας παραγωγή και ειδικότερα κάτω στην Κρήτη. Αυτό που χρειάζεται είναι μια συνένωση για να είναι η καλή. Απαραίτητη όγκη. Αυτό προλαβαίνουμε, γιατί και από εδώ το λέμε, κύριε Πολυχανάκη, συνεχώς, ότι χρειάζονται συνένωση. Μπορούν να κάνουν, δεν χρειάζεται να το κάνουν, δεν χρειάζεται να γίνει τυπικά για τα τύπια. Ατύπως μπορεί 5-6 μονάδες να κάνουν ένα κλάστερ, μια κοινοπραξία. Αυτό γίνεται και σε ορισμένα άλλα δημοτικά ή περιφερειακά έργα, σε οικοδομικό ή άλλο επίπεδο, μπορεί να γίνει και σε παραγωγικό, προκειμένου να έχουν τη δύναμη να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των παραγγελιών που θα λάβουν. Μάλιστα. Είστε αισιόδοξος δηλαδή ότι μπορεί να, ναι, να δεν βρούμε ξέρω, νέες δεν ξέρω. Αγορές, αλλά μπορεί να το μπορούν, μπορεί, μπορούμε να βρούμε, το σίγουρο είναι ότι μπορούμε να βρούμε νέες αγορές. Το μη σίγουρο είναι ότι υπάρχει η έννοια του συνεργατισμού ή της ομαδικότητας στη διαχείριση περιουσιών σε επίπεδο ειδικότερα κριτικής νοοτροπίας. Και αυτό πρέπει να ξεπεραστεί. Να. Για να δούμε τι θα δούμε. Δηλαδή φαίνονται ευκαιρίες, αλλά καταλαβαίνω είναι στο χέρι μας. Ναι, στο χέρι μας είναι να μπορούμε να τις εκμεταλλευτούμε και πρέπει να είμαστε και σοβαροί και σε όγκο και σε παράδοση και σε ποιότητα. Είναι πολλαπλές οι ευκαιρίες. Δηλαδή αν κάποιος τώρα τα καταφέρει με συνέπεια και συνέχεια να μπει σε μια αγορά, θα μπορούμε μετά να κρατήσουμε ένα μέρος αυτόν τον αγορό. Μπράβο, να κρατήσουμε αυτή την αγορά στη συνέχεια, οπότε ανοίγονται και νέοι δρόμοι. Δυστυχώς εδώ είναι, πώς το λένε, ο θάνατος η ζωή μου, κάπως έτσι. Κάπως έτσι πάει. Έχουμε, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να το αποκτήσουμε αυτή. Να. Μάλιστα. Άρα ενεργειακή, το ενεργειακό που είναι μεγάλο θέμα. Αυτή την θέμα. Ευκαιρία θα πρέπει να την εκμεταλλευτούμε. Να, μάλιστα. Τα προϊόντα της Κρήτης. Έτσι και δει τα κυπευτικά. Για δεν είναι τυχαίο, δηλαδή, ότι πέρυσι, δηλαδή την χρονιά που πέρασε, οι εξαγωγές μας σε ορισμένα από τα κυπευτικά, παραδείγματος χάρη προχθές είχα κάνει μια ανάλυση το θέμα των αγκουριών, τα αγκούρια φέτος μεσοσταθμικά, η τιμή που πουλήσανε ήταν ρεκόρ όλων των εποχών από απόψεις μέσης τιμής πώλησης και ήταν περίπου συν 20% ενάντια της αντίστοιχης περίοδου του 2020. Η τιμή πώληση σαν αμονάδα. Κατά συνέπεια, τέτοιες ευκαιρίες θα πρέπει να τις εκμεταλλευτούμε και να κρατήσουμε τις αγορές που ανοίγονται ή τις αγορές που τοποθετούνται ευκαιρικά τα προϊόντα. Μάλιστα. Είναι μια ευκαιρία λοιπόν, κύριε Πολυχρονάκη. Το αγκούρι λέτε ότι πάει καλά. Το αγκούρι είναι και το εξαγώγημο. Είναι και τα άλλα. Επειδή είναι και εξαγώγημο, απλώς το. Αλλά χαρακτηριστικά, παραδείγματος χάρη, επειδή σας ανέφερα το θέμα της γερμανικής αγοράς, οι πιπεριές μας στο 9 μήνο στη Γερμανία έχουν μείωση κατά 45% εναντί της αντίστοιχης περσινής. Για την ντομάτα που φαίνεται ότι αυτή την πληρώνει, δηλαδή καλύτερα για τις ντομάτες με την έννοια ότι... Νομίζω ότι και η ντομάτα έχει τύχει, έχει μείωση 30% μας λένε, κύριε Πολυχρονάκη, οι φυτεύσεις. Έχουμε μια αύξηση όμως των φυτέψεων εδώ στην υπόλοιπη Ελλάδα, τουλάχιστον στην Πελοπόννησο από ό,τι ξέρω έχει μια αύξηση των φυτέψεων στις ντομάτες και νομίζω ότι πρέπει να γίνει και μια στροφή στην καλλιέργεια της ντομάτας, να προσαρμοστούμε στις απαιτήσεις των καταναλωτών, όχι σε αυτή την μεγάλη ντομάτα που προτιμάμε εμείς σαν Ελλάδα, αλλά σε γκλοναρίσια ή σε διάφορες νέες ποικιλίες που είναι προτίμηση. Που είναι προτίμηση, με log life. Και έχει και διαδικασία. Έτσι, υπάρχει διατηρησιμότητα του προϊόντος. Ακριβώς. Και είναι, πώς να το πω τώρα, είναι. Αυτές είναι οι προτιμήσεις και έχει αρχίσει και στρέφεται και η προτίμηση προς αυτή την κατεύθυνση στην εγχώρια αγορά. Και η ζήτηση είναι πολύ καλή και νομίζω ότι έχει και μέλλον. Ναι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, άτυπη συνεργασία μεταξύ παραγωγών. Σε πρώτη φάση. Σε πρώτη φάση. Έτσι, για να μην χάσουμε αυτό το τρένο, θεωρείται ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να μπουν τα προϊόντα μας στις αγορές. Στα σούπερ μάρκετ των σκανδιναβικών αγορών τουλάχιστον.
έτσι, στη Βόρεια Ευρώπη και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να παραμείνουν εκεί, καταλαβαίνω. Η προβολή τους παίζει αυτή τη στιγμή από την ποσότητα την οποία μπορούμε εμείς να στείλουμε και να μπορέσουμε και μέσω της ποιότητας. Αυτό μετράει, ο όγκος που μπορεί να διαχειριστεί ο προμηθευτής για να είναι συνεπής στις παραγγελίες. Δηλαδή δεν θέλουν να έχουν να κάνουν τα logistics με πολλούς προμηθευτές, ναι. Χρειάζονται λίγους, κατά συνέπεια αυτό πρέπει να τους το δώσεις, γιατί αλλιώς πάνε και προτιμάνε. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί Ολλανδοί παραγωγοί θερμοκηπίων και τα λοιπά έχουν πάει και έχουν νοικιάσει, έχουν αγοράσει θερμοκήπια στα νότια της Τουρκίας, προκειμένου να μπορούν να δώσουν το παρόν με αυτή την ενεργειακή κρίση στις καταναλωτικές αγορές. Αυτό δεν είναι τωρινό, κύριε Πολυχρονάκη, και αυτό υπήρχε. Τώρα έχει ενταθεί, είναι τεράστιο. Στην Ατάλεια, ας πούμε, εκεί στην Τουρκία. Ναι, μπράβο, εκεί γίνεται. Είναι οι Γερμανοί επενδυτές, αντιλαμβάνομαι. Και Ολλανδοί. Μιας και οι Ολλανδοί έχουν με την ενεργειακή κρίση έχουν σταματήσει πολλές καλλιέργειες. Έχουν μειώσει καλλιέργειες. Δεν έχουν σταματήσει, έχουν μειώσει. Εκτός Ευρώπης. Εκτός Ευρώπης, δηλαδή τα προϊόντα. Τώρα πάμε στην Ευρώπη πρώτα, γιατί τώρα αυτό το μόνο που ξέρουμε εμείς είναι μόνο. Έμεσα, χωρίς το λέω έτσι, δεν το λέω απαξιωτικά, αυτή τη στιγμή το μόνο που ξέρουμε είναι οι βαλκανικές χώρες με υποτιμολογημένα προϊόντα και δεύτερης ποιότητας που χάνουμε την επαφή με τον αστικό καταναλωτή. Αυτό αναφέρεστε στην Αλβανία, καταλαβαίνω. Όχι, αναφέρομαι στις εξαγωγές μας τα κυπευτικά, κατά 60-70% προς τη Βουλγαρία, Ρουμανία, τα Βαλκάνια, και με τιμές οι οποίες έχουν εκδιώξει από τις αγορές και δεν τροφοδοτούμε τα σούπερ μάρκετ, τα υπερ μάρκετ, αλλά τις μικρές αγορές λαϊκές εκεί, σαν δεύτερα προϊόντα που δυσφημούν ή μειώνουν την αξία και το διακινουμένο πρώτης κατηγορίας προϊόντα μας προς αλυσίδες σούπερ μάρκετ, και έτσι έχουν εκδιωθεί σοβαρή εξαγωγή από τη διακίνησή τους, δεδομένου ότι δεν μπορούν να μπουν στη διακίνηση υποτιμολογημένων προϊόντων προς αυτές τις αγορές. Μάλιστα. Έτσι, κλείνοντας και πριν σας ευχαριστήσω, κύριε Πολυχρονάκη, μία ακόμα κουβέντα για τους ανθρώπους παραγωγούς που μας ακούνε εδώ, πώς να τα... Αυτό, πώς, πιστεύω πώς ότι το εισόδημα, το, μάλλον οι τιμές που θα απολαύσουν θα είναι ελαφρώς βελτιωμένες έναντι πέρυσι, πριν όμως δεν υπάρχει περίπτωση με την κρίση που υπάρχει αυτή τη στιγμή να καλυφθεί όλο. Δηλαδή αυτός ο πληθωρισμός λόγω τιμών με βάση και την οικονομική δυσλειτουργία των οικοκυριών έχει μειώσει τη ζήτηση και κατά συνέπεια πιέζει τις τιμές προς τα κάτω. Ναι, και το κόστος παραγωγής είναι αυξημένο. Το κόστος καταναγωγής δεν καλύπτεται, γι' αυτό χρειάζεται γενικότερα μια συγκέντρωση, αλλά αυτό είναι σε δεύτερο πλάνο, τώρα μπορεί ατύπως να το κάνει. Ναι. Πάντως είναι μεγάλο αγκάθι και αυτό, γιατί κάθε εβδομάδα είναι πάρα πολλά τα χρήματα που χρησιμοποιούν οι καταναλωτές. Ναι, αλλά δεν γίνεται δεν γίνεται στα δημοπρατήρια να διαμορφώνεται μια τιμή, παραδείγματος χάρη 50 ή 60 λεπτά έλεος ένα προϊόν, και να πουλιέται αυτό το προϊόν για εξαγωγή, να τιμολογείται, όχι να πουλιέται, να τιμολογείται στα 20 και να μην μπορεί ένας υγιής να ανταποκριθεί τη ζήτηση των γειτονικών αγορών που υποβαθμίζει όλη τη ροή του προϊόντος. Να. Μάλιστα. Σας ρώτησα και για τις αγορές Μαρόκου και λοιπά. Εκεί αυτοί έχουν κάνει τεράστια άλματα, έχουν πλέον επενδύσει οι Γάλλοι σε αυτά και έχουν αυξήσει τις εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω από 200%. Μάλιστα. Το Μαρόκο δηλαδή είναι ο κύριος ανταγωνιστής μας τώρα, κύριε Πολυχρονάκη. Το Μαρόκο δεν το κάνουμε με τίποτα. Το Μαρόκο και το... Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Λοιπόν, το ίδιο πάει να γίνει τώρα και με την ισοτιμία της Τουρκίας λίρα και με τα προϊόντα της Τουρκίας. Ναι, μάλιστα. Άρα το τέλος θα φτάσουμε με βάση τη διακίνηση των Τούρκων, των τουρκικών προϊόντων χωρίς τους απαραίτητους ελέγχους που... ευτυχώς τη σύνδεση των προϊόντων που κάνουν οι Βούλγαροι και απορρίπτουν, θα φτάσουμε ακόμη και μέσα στο χειμώνα να μας τροφοδοτούν με φτηνά κυπευτικά προϊόντα οι Τούρκοι στη Βόρεια Ελλάδα, φθηνότερα από ό,τι ξέρω εγώ από τα δικά μας. Μάλιστα. Και καμιά φορά και βαφτισμένα. Αν δεν κάνουμε τους απαραίτητους
φυτογειονομικούς ελέγχους mm-hmm. ως προς την υπολοιματικότητα του φυτοδέρματος. Μάλιστα. Πολλά θέματα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την εικόνα. Καλημέρα. Καλά, καλημέρα να έχετε κι εσείς.